Είμαι στο μόνο δέντρι. Κάνω μια βόλτα βραδινή. Έχει κάποια μαγαζιά ανοιχτά. Εάν ψάχνετε νυχτερινή διασκέδαση και δράση εδώ στα Ζαγοχώρια, δεν έχει. Έτσι. Ακόμα και οι ταβέρνες, 8 ώρα έχουν κλείσει. Λίγες είναι αυτές που κρατάνε. Δηλαδή δεν τα κρατάνε. Δεν έχει κόσμο και εμείς κρατάμε ωράριο. Όχι. Κλειδάκι για μας. Και καλά κάνουμε. Υπάρχει μια διάσημη ταβέρνα εδώ. Και θέλω κάτω να πάω στη πλατεία, να δω αν είναι ανοιχτή. Καπελάκι, ναι. Θερμοκρασία, παιδιά. Είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά. Αυτά. Είναι η πλατεία. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος. Πάω να κάνω μια βόλτα. Να δω τι έχει. Είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό. Όχι, είναι ανοιχτό. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μαγαζί. Για να επισκεφτείτε. Ως φίλε, κρυώνεις. Να και εδώ ένα ανοιχτό μαγαζί. Κάτσε για σας τώρα. Τι κάνετε? Ωραία. Ζάκι. Λοιπόν. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ένα μεγάλο και το. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Βεσβλοκ. Καλώς ήρθατε. Α, εδώ είναι η διάσημη πίτα, ε. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Πού να καθίσω? Παρακαλώ. Όπου θέλεις εδώ. Οκ. Τρεις βαθμούς έξω. Τρεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τσιμπουράκι, ε. Για τους φίλους σου, έτσι. Είσαι ωραίος. Θα πεις μια ρακή μαζί μου. Σαλάτα της εποχής, ανάμειχτη. Περιμένω την πίτα να γίνει. Μέχρι να γίνει, θα φύγει με ένα τσιμπουράκι. Λοιπόν. Ε, φίλε, τι αυτό, wow. Σπεσιαλιτέ επίθεση κυκίτσας. This is a famous pie. Μάλιστα. Σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Small plate. Wait all the fire. Wow. Δεν έχω να πω τίποτα. Απίστευτη. Τραγανή. Με φέτα Ιππήρου. Χριστέ μου. Λοιπόν, Ακή, καλώς σε βρήκα. Να σε καλά, καλώς ήρθες. Το καλό να γευτείς και την αλευρόπιτα. Ήδη την έχω γευτεί και την έχω γευτεί και πριν από 25 χρόνια επίσης. Μάλιστα, στο ίδιο κατάστημα. Εδώ. 1958. Και δεν έχει αλλάξει καθόλου η πίτα. Έτσι νομίζω. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι απίστευτη, ανεπανάληπτη. Αυτό το τραγανό μαζί με τη φέτα, την γνήσια, την ντόπια δεν αλλάζει.
Και είχες δίκιο πριν που έλεγες ότι δεν χρειάζεται κρέας και τέτοια πράγματα. Το τραγανό και το λεπτό. Αυτό είναι και το μυστικό μας. Συγγνώμη. Ναι. Αλλά Ευρώπη τα βρίσκεις παντού. Αυτό δεν νομίζω. Μόνο εδώ πέρα στο κατάστημα, το οποίο είναι το πρώτο κατάστημα εδώ, ξεκίνησε το 1958. Με το Met Club από την Κέρκυρα, πρώτη επισκέπτη. Κατάλαβα. Σε ένα μικρό χώρο εκεί μπροστά στην είσοδο. Μετά έγινε εστιατόριο. Πες μου δύο λόγια για το Μονοτέντρι. Ένα χωριό ουραγός, να το πω έτσι. Ένα χωριό με πολύ παράδοση. Από το ξεκίνημα δηλαδή του τουρισμού στο Ζαγοροχώρια. Και από τα ωραιότερα της Ελλάδος. Και από τα ωραιότερα της Ελλάδος. Έχει ψηφιστεί νομίζω μαζί με τον Ιμφαίο και τις Αρχάνες στην Κρήτη. Σαν τα ωραιότερα χωριά της Ελλάδος, νομίζω πριν κάποια χρόνια. Δεν είμαι και πολύ σχετικός. Από Ιμφαίο, όμορφο χωριό, έχω τύχει να πάω. Και θα ξαναπάω. Τηλεοπτικός εννοείται. Και έχω τύχει να ήμουν 7 χρόνια στην Κρήτη, οπότε. Ξαφνικά πόσο μικρός είναι ο κόσμος, πόσο μικρή είναι η Ελλάδα. Έτσι, βέβαια. Και ταυτόχρονα τεράστια και μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ για την γνωριμία. Βεβαίως. Χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Φεύγω. Είπε το τσιπουράκι μου. Πήρα την πιτούλα μου. Όλα τα λεφτά. Και πάμε για ξεκούραση. Λοιπόν, ας έξω έχει 2 βαθμούς. Τζάκι τώρα. Βάζουμε ένα παστελάκι πρώτα. Έτοιμο το τζάκι, εδώ στα 5 κλειδιά, στο Μονοτέντρι. Υπέροχη φιλοξενία, υπερπολυτελέστατο. Το προτείνω, ανεπιφύλακτα. Είναι η ώρα για χαλάρωση τώρα. Τα λέμε αύριο. Καλή νύχτα. Δεν υπάρχει χωριό στα Ζαγοροχώρια όπως το Μονοτέντρι που να έχει τέτοια θέα για τη χαράντρα του Βίκο. Είναι στο μπαλκόνι της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής. Από εδώ το μονοπάτι θα πάμε τώρα. Ας ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ενδυμασία και ειδικά παπούτσια. Κατεβαίνετε και με σπορτεξάκι. Έφτασα. Εδώ είναι. Για αυτούς που είναι λίγο πιο δεμπέλιδες, να ξέρετε ότι μπορεί να κατέβετε και με το αυτοκίνητο. Είναι 600 μέτρα περίπου το μονοπάτι. Πίσω μου είναι η Μονή της Αγίας Παρασκευής. Πάμε να τη δούμε. Είναι λίγο πρωί, είμαι μόνος μου. Δεν ακούγεται τίποτα. Πού και πού κάνα πουλάκι. Και μπροστά μου η χαράντρα του Βίκου, υπέροχα.
Καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαι μέσα στο μοναστήρι, στο προάβλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Εδώ είναι και ο Ιερός Ναός. Το μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή ιδρύθηκε το 1414. Σύμφωνα με υπογραφή πάνω από την πύλη του. Αποτείλεται από ένα μικρό πετρόκτιστο παρεκκλήσι, το παλιότερο διατηρημένο στο Ζαγόρι. Χτίστηκε από τους κατοίκους του γειτονικού χωριού Βίτσα και με τα προσωπικά έξοδα ενός ντόπιου άρχοντα, το βοηβόντα Μιχαήλ Τηριανού. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Τηριανός έκτισε το μοναστήρι ως πράξη ευχαριστίας για τη σωτηρία της κόρης του που υπέφερε από μια ανίατη ασθένεια. Υπάρχει και εργαστήριο αγιογραφίας και έκτισης που επίσης μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη. Και περνάει ο δρόμος για να πάμε στο μπαλκόνι να δούμε τη χαράντρα του Βίκου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ελάτε μαζί μου. Και πάμε τώρα το μονοπάτι για να δούμε το μπαλκόνι με τι θέα φτάσαμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλό. Και εδώ είναι το μπαλκόνι από το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, εγκαταλειμμένο πλέον, ίσως είναι από τα πιο γραφικά και πιο όμορφα αξιοθέατα εδώ στο Ζαγόρι. Μοιάζει σαν να αιωρείεται πάνω από τη χαράντρα του Βίκου, πάνω από τα σύννεφα. Άλλο ένα σημείο, must, στα Ζαγοροχώρια. Απολαύστε. Χώρο του μοναστηριού ξεκινάει ένα μονοπάτι το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ασκητήριο ή σπιτάκια. Μια μεγάλη σειρά φυσικών ανοιγμάτων στο βράχο όπου ασκήτευαν κατά διαστήματα οι μοναχοί ή κατέφευγαν σε περίπτωση κινδύνου. Αυτό ήταν η Μονή Αγία Παρασκευής, εντυπωσιακή, πάω για άλλα. Λίγο πιο πάνω από τη πλατεία είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου και επίσης από εδώ ο δρόμος περνάει για τα διάφορα μονοπάτια για τη χαράντρα του Βίκου. Εννοείται υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικές ώρες, ανάλογα πόσο αντέχετε και πόσο θέλετε να περπατήσετε. Από 2 ώρες, 2,5, 4, 6 ώρες, για όλα τα ακούστα. Φεύγω από το Μονοδέντρι και πάω να δω το κοντινό χωριό Βίτσα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 με 3 χιλιόμετρα μακριά από το Μονοδέντρι. Τα λέμε εκεί.
Βίτσα βρίσκεται αμφιθεατρικά χτισμένη στα όρια του Εθνικού Ντριμού Βίκο ΑΟΥ και στην αρχή της Χαράντρας του Βίκο και σε ιδανική θέση, στο μέσο του Ζαγορείου. Βολεύει δηλαδή ως βάση για τις περιηγήσεις σας. Φτάσει στη Βίτσα, έχει πάρκινγκ. Το χωριό χωρίζεται στην Άνω Βίτσα και στην Κάτω Βίτσα. Στην Κάτω Βίτσα είναι η πλατεία. Πάμε μία βόλτα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Στολίζουμε. Ναι. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Το αρχοντικό χωριό της Βίτσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Ζαγόρι, χτισμένη σε υψόμετρο 960 μέτρων και σε απόσταση 37 χιλιόμετρα από την πόλη του Ιωαννίνου, η Βίτσα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της Ζαγορίσιας αρχιτεκτονικής με πολλά αρχοντικά εκκλησίες και πέτρινα καλντερίμια. Βέβαια, ο νους όλων στη Βίτσα στο πανηγύρι είναι. Το περιμένουν όλο το χρόνο και αναμένουν με ανυπομονησία να συμπεριληφθεί στα μνημεία άβλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Διαρκεί 3 ημέρες, με τους 2 πρώτες να είναι αφιερωμένες στους επισκέπτες και την τελευταία στους ντόπιους. Οπότε μόνο εκείνοι έχουν δικαίωμα να σύρουν το χορό. Στην διεξαγωγή του βοηθούν όλοι οι Βιτσινοί, ούτε ενός εξαιρουμένου. Δεν ξεχωρίζει όμως μόνο για το πανηγύρι του 15 Αυγούστου η Βίτσα. Στη γραφική πλατεία της Βίτσας στέκεται αγκαίροχος ο πλάτανος 600 χρονών. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε και έναν καφέ σε ένα από τα παραδοσιακά καφενεία του χωριού. Επίσης η Βίτσα είναι διάσημη και για τη σκάλα της. Σκάλες ονομάζονται τα περίτεχνα καλντερίμια που ενώνουν τα χωριά πριν από την διάνοιξη των δρόμων. Και μαζί με τα γεφύρια αποτελούσαν το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας του Ζαγορείου με τον υπόλοιπο κόσμο. Η σοφή ζαγορίσια αρχιτεκτονική των φημισμένων μαστόρων του 18ου και 19ου αιώνα διατηρείται στις γειτονιές της Βίτσας, μεσοχώρι, άνω και κάτω Βίτσα, με σπίτια λιτά φτιαγμένα μόνο από πέτρες, άψογα συναρμολογημένες με κονίαμα από λάσπη και άχυρο, ξυλοντισιές και στέγες από σχιστόλιτο. Λοιπόν, έχω έρθει στη Βίτσα λίγο πιο κάτω από το μονοδέντρι και θα πάμε σε ένα μαγαζί να φάω κάτι και να πιω κανένα τσιπουράκι. Θα έρθετε μαζί μου. Πάμε. Στη πλατεία. Εδώ μέσα πάω. Καλησπέρα. Εδώ θα καθίσω. Τέλεια. Τσιπουράκι έχουμε. Α, αυτά είναι. Κάποια πράγματα, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, θα γίνουνε. Καταρχάς, έλα να γνωριστούμε τηλεοπτικά. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Χάρηκα. Υπέροχο το μαγαζί σου. Και αυτό που πήγα να σου πω, ότι κάποια πράγματα, είτε θες να γίνουνε είτε δεν θες, θα γίνουνε. Εγώ το πρωί ήρθα εδώ για γύρισμα. Και πριν μπω, δηλαδή ήμουν στην πλατεία και έλεγα κάποιες. Και λέω, πάω να πιω καφέ εδώ στο μαγαζί. Έρχομαι, έχω στήσει κάμερα, μπαίνω μέσα, κάνομαι έτσι κλειστό. Μιλήσαμε λίγο
Και λέω, φεύγω, δεν πειράζει, δεν θα ερχόμουν. Ναι. Όχι γι' αυτό το λόγο, επειδή με βγάζει ο δρόμος. Ναι. Αλλά ήρθε ο Κώστας και μου λέει πάμε εκεί. Άρα ήταν η αναγίνη. Τώρα περιμένουμε και τα ωραία μεζεδάκια σου. Βεβαίως, θα ετοιμάσω εγώ και θα φέρω αμέσως. Να είσαι καλά. Ας μην πάρουμε άλλο δρόμο. Εγώ πατάω στο κρέας με πολύ. Ήρθε και το ωραίο το τσιπουράκι. Δεν μπορούμε να πούμε μάρκα, αλλά είναι ωραίο. Όπως κατάλαβα. Και αν τα υπόλοιπα θα γίνει μια ενημέρωση στη συνέχεια. Μην μπουκώσουμε με τη μία. Ένα, αδυστημία μας, από τη βίτσα του κεντρικού ζαγόρου. Το τζάκι είναι ό,τι πρέπει. Σε αυτά τα μέρη, χωρίς τζάκι δεν γίνεται. Τι μας φέρνει ο ξενοφών? Λοιπόν, εδώ έχουμε το σαγανάκι, το μετσοβόνε. Wow. Και εδώ, αν μου το χώρο, έχουμε τη σαλάτα μας της στρούγκας, μαρούλι, σπανάκι, ανθότερο, μείγμα από ξηρούς καρπούς, λίγο ντοματούρα και κρέμα βαλσάμικο. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Και λίγο και πατάτες. Έγινε, να είσαι καλά. Wow. Το μετσοβόνε λιωμένο σπάει μύτη. Καλά, ξενοφών. Να περάσουμε και στο κυρίως. Σας έχω φτιάξει μια μικρή ποικιλία με πασέτα χοιρινή, λουκάνικο χωριάτικο και παϊδάκι αρνίσκου. Καλή όρεξη. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι. Φαίνεται καταρχάς από την όψη που φίλευω ότι είναι wow. Ελπίζω να είναι έτσι και στη γεύση. Πατατούλες φρέσκες. Πάντα φρέσκες. Να είσαι καλά. Είναι το δύσκολο. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι βλάκος, αλλά όχι από κούνια, με το χέρι. Λουκούμι. Λοιπόν, ξέχασα να σας αναφέρω και το ψωμάκι. Έχω πει τα τσιπουράκια μου και αρχίζω και κάνω σαρδάμ. Να μην πω την άλλη λέξη. Καταλάβατε πια. Κλείνω τώρα. Ό,τι είδαμε. Τέλος. Λοιπόν, αυτό ήταν το μαγαζί στη Βίτσα, υπέροχο φαγητό, πέρασα φανταστικά, πάμε για άλλα. Λοιπόν, τι σας έλεγα εγώ πριν από λίγο, ότι εάν ψάχνετε ένταση, δράση και nightlife στα ζαγοροχώρια και στο Μονοδέντρι, δεν θα τη βρείτε. Ψέματα σας είπα. Κι όμως, υπάρχει ένα μαγαζί στο Μονοδέντρι που κρατάει μέχρι αργά, παίζει μουσικούλα και προσφέρει ωραία ποτά. Πάμε, τι λέτε, πάμε. Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης από το Best Vlog. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Νίκος και έχω τον μπαρ εδώ στο Μονοδέντρι. Μπαρ στο Μονοδέντρι. Θα μου φτιάξετε ένα Jameson θα ήθελα. Ένα Jameson σκέτο, με πάγο. Δύο παγάκια. Με δύο παγάκια. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ. Να είστε καλά. Βρήκαμε να πιούμε ένα ποτάκι και να ακούσουμε λίγη καλή μουσική. Και τζάκι και απ' όλα. Λοιπόν, δεν είμαι κατά το να έχεις ένα τέτοιο μέρος και ένα μαγαζί που θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος να πει ένα ποτάκι το βράδυ. Γιατί η επιλογή είναι δική μας. Θα
πάντα πάμε στη ταβερνούλα, μετά θα πάμε για ύπνο ή θα συνεχίσουμε τη βραδιά μας απολαμβάνοντας ένα ωραίο ποτάκι σε ένα καταρό μαγαζί. Η επιλογή είναι δική σας. Και κάπως έτσι τελειώνει η βραδιά μου ανάμεσα σε φίλους και γενικώς η επίσκεψή μου στα Ζαγοροχώρια. Το Ζαγόρι είναι μια από τις πιο προνομιούχες περιοχές της Ελλάδας. Στα 46 Ζαγοροχώρια, ο συνδυασμός της παρθένας φυσικής ομορφιάς με την ιδιαίτερη υπηρετική και αρχιτεκτονική της πέτρας κάνουν τα Ζαγοροχώρια έναν προορισμό που καλεί το καθένα να περιπλανηθεί και να ανακαλύψει το παρελθόν και το παρόν του τόπου πίσω από το βουνό. Αν λοιπόν αγαπάς τη φύση και λατρεύεις την παράδοση, τότε το Ζαγόρι είναι ιδανικό για τις διακοπές σου όποια εποχή και αν το επισκεφτείς. Φεύγουμε τις βαλίτσες γεμάτες, γεμάτες με εικόνες και συναισθήματα. Μα πάνω απ' όλα αισθάνομαι ευλογημένος, διότι γνώρισα ανθρώπους. Ανθρώπους που ξέρουν πώς να σε κάνουν αισθαντής ευπρόσδεκτος στο τόπο τους, χωρίς εκτόσεις. Βέβαια, αυτό που είδαμε προηγουμένως δεν είναι όλα τα Ζαγοροχώρια και πώς θα είναι άλλωστε. Το Ζαγόρι είναι τεράστιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να περάσετε όμορφο μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!